Την αποκάλυψε Γιάννα Σουλάκη στο ιατροπίδια.gr και στο news.gr. Θα τη δούμε τη Γιάννα. Φαίνεται ότι παρουσιάζει μια επιδείνωση η υγεία της Μαρινέλλας. Η Μαρινέλλα έδωσε μεγάλη μάχη, την κέρδισε. Οι επιπλοκές είναι και αυτές στο πρόγραμμα, δεν σημαίνει κάτι φοβερό, αλλά σίγουρα δεν είναι και καθόλου ευχάριστο. Για πες μας, Γιάννα, καλησπέρα. Πράγματι, καλησπέρα Νίκο. Οι θεράποντες γιατροί χαρακτηρίζουν δύσκολη την κατάσταση της υγείας της μεγάλης μας ερμηνεύτριας Μαρινέλλας. Πράγματι, υπήρξε μια φήμη εχθές για επιδείνωση. Τηλεφωνήσαμε στους γιατρούς για να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει και αυτό που μάθαμε ότι είναι όλο το τελευταίο διάστημα η κατάστασή της αρκετά βαριά από χθες και λίγο παραπάνω. Ναι, από τη μία οι ζωτικές της λειτουργίες δεν υποστηρίζονται μηχανικά. Είναι και αναπνευστικά και καρδιολογικά αυτόνομοι και αυτό είναι σίγουρα θετικό και της επιτρέπει να νοσηλεύεται σε απλό θάλαμο και όχι σε μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά από την άλλη ούτε σημάδια θεαματικής βελτίωσης έχει, ούτε και ικανοποιητική επικοινωνία με το περιβάλλον. Έχει από ό,τι μας είπαν αναλαμπές. Άλλες φορές μπορεί να κατανοήσει τι της λένε οι γιατροί και άλλες φορές είναι πολύ πιο δύσκολο. Βέβαια, λαμβάνει ισχυρή φαρμακευτική αγωγή που αυτό της επιτρέπει στους γιατρούς να την κρατούν σταθεροποιημένη, αλλά από την άλλη δεν είναι και ορατό, τουλάχιστον επί του παρόντος, το ενδεχόμενο της μετάβασής της σε κέντρο αποκατάστασης, όπως είχε κάποια στιγμή αναφερθεί. Ας ευχηθούμε όλοι το καλύτερο. Η αγωνία των δικών της ανθρώπων βεβαίως κορυφώνεται, όπως και δευτερευόντως και όλων εμάς που την αγαπάμε από τα βάθη της καρδιάς μας. Πραγματικά, τις ευχές μας. Γιάννα, σε ευχαριστώ πολύ. Γιάννα Σουλάκη.